Και πάλι να έχουμε την υγειά μας και να φιλιώνουμε και να μαλώνουμε και όλα. Με λικαγιέ. Δεν είπα μανόλι, μαλώνουμε. Είπα μανόλουμε. Λοιπόν, για το περίφημο θέμα των Αθηκάνων. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στην Αγία Τριάδα οι Αθήκανοι είναι κατεστημένοι σε κρατικό οικόπεδο και είναι υπό την προστασία του ελληνικού κράτους διαχρονικά. Είναι κατεστημένοι στο οικόπεδο του ΟΑΕΔ και επανειλημμένα ο Δήμος έχει ζητήσει να πάρει το οικόπεδο αυτό κατά χρήση και το ελληνικό δημόσιο έχει αρνηθεί. Ελπίζω ότι μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί τώρα στην Αθήνα θα δώσει λύσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι του Δήμου Καλαμάτας μόνο, είναι σχεδόν πρόβλημα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο, πρόβλημα υπάρχει και στο Άργος, πρόβλημα υπάρχει και στη Σπάρτη, πρόβλημα υπάρχει και στη Μεσίνη και σε άλλες περιοχές. Πρέπει να υπάρξει μία έτσι έκφραση βούλησης για την αντιμετώπιση του. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι γκρεμίσαμε 16 παράγκες, όπου τώρα κάνουμε το γήπεδο στα Παλιάμπελα, και αν μπορώ να σας παρουσιάσω τι ήρθε και είπε ο συνήγορος του πολίτη από την Αθήνα για το συγκεκριμένο θέμα, θα είσαστε έκπληκτοι από όλη την επιχειρηματολογία. Λοιπόν, το 1902, ξέρετε ότι αγοράστηκε το 2002, αγοράστηκαν οικόπεδα από τον Πρωθυπουργό τότε το Σιμίτη, 120 στρέμματα. Δυστυχώς η διαχείριση η οποία έγινε δεν ήταν η καλύτερη. Ο χώρος διαχειρίζεται από την περιφέρεια ως διάδοχο σχήμα της νομαρχίας. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει επιληθεί κάτι. Συμπερασματικά θέλω να πω ότι αν το κράτος με τη δική μας συνδρομή, με τη δική μας συνδρομή ασφαλώς, γιατί όλοι πρέπει να παίρνουμε το κόστος, δεν κάνει ένα σχεδιασμό ανθρώπινης αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων που εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης οδηγούνται σε ακραίες συμπεριφορές, τι να σας πω, ότι ένα εξάμεινο ολόκληρο αγωνιζόμαστε να προστατεύσουμε το σχολείο του Πολυκλαδικού, ένα εξάμεινο ολόκληρο να καταστρέφονται συνεχώς οι περιφράξεις. Και βεβαίως η εγκληματικότητα συνδέεται από την αδυναμία που έχουν να επιβιώσουν, παρά τα επιδόματα αλληλεγγύης, τα δημοτικά παντοπολία, το φαγητό το οποίο στέλνεται στα σχολεία και σωστά, γιατί η μόνη λύση είναι να κρατήσουμε τα παιδιά τους στα σχολεία, μήπως και αλλάξουν νοοτροπία. Όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, το ελεκτικό συνέδριο ενέκρινε το σχετικό διαγωνισμό, υπογράψαμε αυτά τα οποία ενέκρινε το ελεκτικό συνέδριο, από εκεί πέρα θα γίνουν οι μειώσεις με διαπραγματεύσεις. Το μείζον ζήτημα είναι το υπόλοιμα και η διαχείρισή του, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει τεχνογνωσία για τη διαχείριση του υπολείμματος. Αυτήν την οποία έχει στη φυλή. Εκεί θα δοθεί, φαντάζομαι, η μεγάλη μάχη, αλλά όλα αυτά θα περάσουν σε συλλογικά όργανα, να μην μιλάμε γενικά, να μιλάμε επί συγκεκριμένων προτάσεων και αποφάσεων. Για το ασπρόχωμα, ξεκίνησε η διαδικασία κατασκευής του Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος. Είμαστε σε συνόηση με τον πρόεδρο ασφαλώς που εκπροσωπεί την περιοχή και κανένας άλλος δεν την εκπροσωπεί. Μόνο ο πρόεδρος, στο πολιτιστικό μέρος ο πολιτιστικός σύλλογος και στο αθλητικό μέρος ο αθλητικός σύλλογος. Για τον πρόεδρον του. Εκτός αν θεσμικά έχουμε άλλες αντιλήψεις. Τα μπάζα τα οποία προέκυψαν τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Διότι είχε όθρους εκεί, διάφορα τέτοια πράγματα και έγινε εσωτερική τακτοποίηση. Εμείς τα μπάζα διαφορετικά υποχρεώνουν οι εργολάβοι και τα πηγαίνουμε σε κέντρο διαχείρισης των μπάζων που υπάρχει στην περιοχή της Αβίας. Εκεί υπάρχουν οι οδηγίες, αν υπάρξει περίσσευμα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Όσον αφορά στην πεζοδρόμηση, το θέμα αυτό συνδέεται με τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος και την παραλιακή χάραξη, όπως καταλαβαίνετε. Διαφορετικά, αν δεν υπάρξει η παραλιακή χάραξη και εξακολουθεί αυτός ο δρόμος ο οποίος
στέμνει το ασπρόχωμα να χρησιμοποιείται ως εθνικός, τα προβλήματα ενδεχομένως να μετριαστούν, αλλά πάντα θα είναι ένας δρόμος με προβλήματα όσον αφορά αυτούς που διασχίζουν τον δρόμο. Διότι πράγματι τον τέμνει και από το γούπου σου προβλέπεται από τον Γενικό Πολεμικό Σχεδιασμό διαφορετική αντιμετώπιση. Προχθές με τον Περιφερειάρχη που συναντηθήκαμε, επειδή ο δρόμος είναι εθνικός, αλλά μην σας απαντούμε γιατί μας κάνετε ερωτήσεις και για τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των άλλων. Κάναμε μια συζήτηση και για αυτό το θέμα. Είναι υπόθεση ολίγων εβδομάδων ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός και η ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή και των πεζοδρομίων και του φωτισμού. Το πεζοδρόμιο, το μέρος του πεζοδρομίου που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των φωτεινών σηματοδοτών που θα επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό με έγγραφη άδεια της περιφέρειας, παρακαλώ, συνολογηθήκαμε για όλα αυτά και πήραμε το OK, θα κατασκευαστούν από το Δήμο και τα πεζοδρόμια και, και η φατινή σήμανση. Όσον αφορά τα προγράμματα, τα είπε η Παναγιώτα, να πω επιπλέον ότι κάθε μήνα την πρώτη Τετάρτη γίνεται μια πολύ μεγάλη σύσκεψη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που μετέχουν πάνω από 20 υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο, πάντοτε και με τη δική μου συμμετοχή. Το πρόβλημά μας δεν είναι η ένταξη στα προγράμματα, το πρόβλημά μας γιατί μετέχουμε παντού, το πρόβλημά μας είναι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ολοκληρωμένες μελέτες, όριμες, διότι είναι πάρα πολλά και οι δυνατότητες της υπηρεσίας είναι δεδομένες, να ετοιμάσουμε όριμες μελέτες για τη συμμετοχή στα προγράμματα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, απευθυνόμενοι και στον ιδιωτικό τομέα. Για την σύνταξη δωρεάν μελετών, και υπάρχουν πάρα πολλοί καταξιωμένοι μηχανικοί και καταξιωμένα γραφεία που προσφέρουν δωρεάν μελέτες στο Δήμο Καλαμάτας και τους ευχαριστώ δημόσια. Σε μια προσεχή συναδρίαση θα τους αναφέρω ονομαστικά, διότι αυτοί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ολοκλήρωση μελετών και στην παραγωγή έργων. Όσον αφορά στις ερωτήσεις του κυρίου Πρεδήμα, κύριε Πρεδήμα, εμείς αφού κατά παράβαση του κανονισμού υπόθηκαν δύο κουβέντες για το ψήφισμα, θα το πω και εγώ από την αρχή, δεν έχουμε καμία αντίρρηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ. Δεν συμφωνούμε με την προστασία της πρώτης βίλας ή οτιδήποτε. 300. Εντάξει. 200.000 ευρώ. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, δεν συμφωνούμε με την πρόταση για το συνδικαλιστικό νόμο. Η δική μας άποψη είναι ότι για να λαμβάνεται απόφαση για απεργία, κατά τη δημοκρατική διαδικασία πρέπει να ψηφίζει το 50% συν 1 των εργαζομένων συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό το 25% δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνος. Και σας το λέω ευθέως. Ακούστε. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι. Υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία με το ΆΜΚΑ. Και τελειώσαμε. Η εποχή εκείνη που δυναμικές μειοψηφίες έκλειναν τις πόρτες και λέγανε εμείς με αποφάσεις ΔΣΣ παίρνουμε αποφάσεις. Σας το λέω ευθέως. Μπορεί αυτό να μην είναι το οποίο λέω καλά ακουστό από πολλούς, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Η δημοκρατία λέει όταν οι πολλοί λένε απεργία, να γίνεται απεργία. Πώς μπορεί να γίνει? Με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με το ΆΜΚΑ. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, σας το λέω από την αρχή, ναι στην προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού των 200-300.000 ευρώ. Δεν έχουμε αντίρρηση επ' αυτού. Όσον αφορά για τα αντιπλημμυρικά που είπατε, είναι αυτά που έχω πει και άλλες φορές. Έχουμε μια χρηματοδότηση 8 εκατομμυρίων ευρώ για τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Το τρίτο όπου να είναι δημοπρατείται. Μαθαίνουμε ό,τι μας λένε, διότι πράγματι γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα μεταξύ Μωρέα και Υπουργείου Υποδομών για την κάλυψη από τα Αρφαρά μέχρι την Καλαμάτα, για την κάλυψη από πλημμυρικά φαινόμενα. Υπάρχουν ευαίσθητες περιοχές όπως είναι το αεροδρόμιο που έχει δώσει μέχρι τώρα τρεις πλημμύρες, πάρα πολύ σοβαρές, και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και αυτό το θέμα. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς ούτε πότε θα γίνουν ανακοινώσεις, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, ούτε βεβαίως παρά τις εκκλήσεις μας έχουν πληρωθεί οι αγρότες οι οποίοι επλήγησαν και οι επιχειρηματίες από τις πλημμύρες του 2016. Για το λιμάνι θέλω να σας πω ότι ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμανικό Ταμείο είναι διαχειριστές, δεν είναι ιδιοκτήτες.
δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε μία πέτρα αν δεν πάρουμε άδεια από 7-8 Υπουργεία. Ούτε μία πέτρα. Ακούστε, ακούστε. Στο προηγούμενο master plan η πρόταση ήταν για την κατεδάφιση των αποδικών. Η Δημοτική Αρχή τα ίδια πιστεύει και τα ίδια θα προτείνει και νομίζω, όχι είμαι βέβαιος, θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεμπλοκαρίστηκε, είχε μπλοκαριστεί το νέο master plan, η επικαιροποίηση του master plan. Ο Ανδρέας με πληροφόρησε ότι ξεμπλοκαρίστηκε. Είναι θέμα χρόνου να κατεβούν κάτω οι μελετητές και να πούμε τη γνώμη μας για το λιμάνι. Για το νέο master plan, την επικαιροποίηση και τις αποθήκες οι οποίες ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Εντάξει, προφανώς όμως καταλαβαίνετε ότι η κατεδάφιση των αποθήκων δεν μπορεί το λιμάνι να μείνει χωρίς αποθήκες και απαντάω στο ερώτημα των 35 εκατομμυρίων ευρώ του προηγούμενου master plan που πρέπει να διπλασιαστεί. Διότι το λιμάνι είναι διαπιστωμένο ότι έχει προβλήματα σοβαρά, όχι μόνο πρέπει αφού καταργηθούν αυτές οι αποθήκες να κατασκευαστούν άλλες αποθήκες, αλλά υπάρχουν και ζητήματα στην υποδομή του λιμανιού κάτω από καινούργιες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και στους μόλους και στο χιλιόμετρο και όσον αφορά τη χρήση του χώρου που είναι στο χιλιόμετρο και όσον αφορά την εκβάθμιση του λιμανιού. Περίπου. Έτσι, η ΔΕΛΤΑ 4 διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών παρατηρεί το συγκεκριμένο θέμα, μελετά το συγκεκριμένο θέμα, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια και με τα κρουαζερόπλια. Ξέρετε, εδώ και 3-4 χρόνια το λιμάνι της Καλαμάτας έχει επιλεγεί ως λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης. Συμφωνούν και οι κρουαζιεράδες για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται πολλά πράγματα να γίνουν. Αν το κράτος μπορεί, που δεν μπορεί, ας γίνουν. Αν δεν μπορεί το κράτος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Λοιπόν, για τις αποθήκες να πω πάλι, κοιτάξτε, για τον αμίαντο έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αμίαντος δεν υπάρχει μόνο στις αποθήκες. Αμίαντος υπάρχει σε ιδιωτικές κατασκευές πάρα πολλές, και στην πόλη και στα χωριά. Αμίαντος υπάρχει και είναι ο περισσότερος έκταση στις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ασπρόγωμα. Εντάξει, αφαιρέθηκε. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, προφανώς, ακούστε, δεν μιλάμε για κάποιο δημοτικό κτίριο, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν μιλάμε για κάποιο δημοτικό κτίριο γιατί δεν πάει ο Δήμος να το αφαιρέσει. Μιλάμε για κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι. Και μην νομίζετε ότι αυτό δεν έχει τεθεί και στο προηγούμενο master plan. Λοιπόν, για το πάρκο στο Ανατολικό Κέντρο, η μόνη λύση, γιατί κάποιος δημιουργεί τα προβλήματα εκεί, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα και σε όλη την πόλη, στον αστικό εξοπλισμό. Τα παιδιά μας δημιουργούν καταστροφές, όπως θα διαπαιδαγωγήσαμε αυτά τα αποτελέσματα εισπράττουμε. Το Ανατολικό Κέντρο, για να μην είμαι θεωρητικός, μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει αν εκτός από τον αθλητισμό συγκεντρώσουμε εκεί δραστηριότητες. Μία δραστηριότητα ήταν τα ασθενοφόρα. Πολύ σημαντική. Το ΕΚΑΒ. Πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα σε κτίριο του Δήμου και το επισκέβασε και ο Δήμος. Στήριξε πάνω από 15.000 ευρώ. Η άλλη δραστηριότητα που θα γίνει θα είναι το στρατηγείο για τα ΑΜΕΑ μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε ένα χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων του Δήμου. Καταλαβαίνετε, αυτή η συγκέντρωση πληθυσμού, τέτοιου πληθυσμού στο Ανατολικό Κέντρο θα βοηθήσει στην αναβάθμισή του. Συνεχώς γίνονται παρεμβάσεις με το προσωπικό το οποίο έχει ο Δήμος, αγαπητέ, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο.